κύριε Σβήνο, άλλη μια όμορφη εκδήλωση του Κάπι Μάρτιν εδώ στο φιλόξενο χώρο της Μαρίνας. Σήμερα εκθέτεται τα έργα των παιδιών του καλλιτεχνικού προγράμματος. Έχετε φτιάξει μια μαρίνα πολύχρωμη, ζωντανή, με πολλά παιδικά χαμόγελα. Σήμερα είναι η έκθεσή μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουμε μια έκθεση. Φέτος επιλέξαμε να την κάνουμε τέλος Ιουλίου και όχι τέλος Αυγούστου. Αυτό ήταν επειδή πολλά παιδάκια έτσι δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι το τέλος Αυγούστου, επειδή φεύγουν για τα σχολεία να απολαύσουν τα έργα τους. Οπότε επιλέξαμε τέλος Ιουλίου. Είμαστε εδώ από το πρωί, πολύ πρωί, για να στήσουμε τα λαμπάκια με τα candles, όλα αυτά τα κεράκια μέσα, τα ρεσό κτλ. Πάρα πολύ δουλειά, με πάρα πολύ χαρά, πολύ πάθος. Περιμένουμε να πέσει λίγο ακόμα το φως για να απολαύσουμε ακόμα περισσότερο τα λαμπιόνια. Κύριε Σβήνο, κάτι καλό κάνει το Κδάπι Μάτζιν και έχει γεμίσει με παιδιά και νομίζω πως η τοπική κοινωνία το είχε ανάγκη. Κυρία Μισαλίδου, ο στόχος ο δικός μου και της Βάσος ήταν πάντα να φέρουμε λίγο φως στα σημεία που υπάρχουν σκοτάδι, ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και απόψε εδώ και τις ημέρες που θα ακολουθήσουν είναι ακριβώς αυτό, να δώσουμε χαρά στα παιδιά, να τους δείξουμε τον δρόμο της δημιουργίας μέσα από υλικά όπως βλέπετε τα οποία είναι επαναχρησιμοποιούμενα, ανακυκλώσιμα, να καλλιεργήσουμε μια οικολογική συνείδηση στα παιδιά έτσι ώστε να τα εφοδιάσουμε για να μας σώσουν, να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο στο μέλλον. Μαμά που φέρνει το παιδί της και περνάει όμορφες και δημιουργικές ώρες στις καλοκαιρινές δράσεις του Κδάπι Μάτζιν. Σήμερα θαυμάζουμε τα έργα των παιδιών εδώ στη Μαρίνα. Πείτε μας δύο λόγια πώς αισθάνεστε που το παιδί σας είναι εδώ, εκθέτει τα έργα του και περνάει τόσο όμορφα το καλοκαίρι του. Καταρχάς θα σας πω πώς αισθάνονται τα παιδιά, γιατί εγώ έχω δύο παιδιά που πηγαίνουν στο Κδάπ. Είναι τόσο ευτυχισμένα, ανυπομονούσαν τόσο πολύ να δείξουν τα έργα τους. Είναι τόσο όμορφο που προάγουν τη δημιουργικότητά τους, τα βοηθάνε να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που υπάρχει ένας τέτοιος χώρος εδώ στην ΚΟΟΜ. Πραγματικά είμαστε τυχεροί, αφού εγώ λέω μακάρι να ήμασταν κι εμείς ξανά παιδιά και να είχαμε την ευκαιρία αυτή να περάσουμε έτσι όμορφα τα καλοκαίρια μας. Ισχύει, ισχύει. Πραγματικά τους ανοίγουν νέους ορίζοντες. Τα βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά μας και εγώ χαίρομαι γιατί τα βλέπω τόσο χαρούμενα όλα τα παιδάκια εδώ. Χαίρονται γι' αυτό που έχουν φτιάξει. Είναι ευτυχισμένα και αυτό εμένα μου αρκεί σαν μαμά. Thank you.
Κυρία Τζι, πείτε μας πώς αισθάνεστε που είμαστε εδώ σήμερα στη Μαρίνα, που βλέπετε τα τόσο όμορφα έργα που έχουν φτιάξει τα παιδιά στις καλοκαιρινές δράσεις του Club Imagine. Πείτε μας κι εσείς πώς αισθάνεστε σαν μανούλα που το παιδί της περνάει τόσο όμορφο το καλοκαίρι του. Καταρχάς να πω ότι έρχομαι από Αθήνα και οι κόρες μου κάθε χρόνο ανυπομονούν να έρθουν το καλοκαίρι για να έρθουν στην ΚΟ και να πάνε στο Imagine. Μόνο αυτό τα λέει όλα νομίζω. Πολύ σημαντικό πραγματικά. Είναι ένας χώρος και τα παιδιά δηλαδή προσφέρουν κάτι πάρα πολύ ποιοτικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο για τα παιδιά. Ξυπνάνε τη φαντασία τους, βρίσκουν φίλους, διασκεδάζουν. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια, γιατί τα παιδάκια μας πραγματικά γίνονται ευτυχισμένα εκεί. Και είναι μια υπέροχη βραδιά. Συγχαρητήρια, δεν γίνονται αυτά εύκολα. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται όρεξη και από ό,τι φαίνεται εδώ υπάρχει.